Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep, Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Αν είναι στη σκόνια, λες στην κονσόλα του ήχου. Για μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε να δείξουμε και βίντεο. Αλλά πάμε όμως να ξεκινήσουμε την εκπομπή με την κίνηση στους δρόμους. Για να δούμε η κάμερα η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων τι μας δείχνει αυτή την ώρα. 4 και 8, 9 πρώτα λεπτά. Βλέπετε. Θα έλεγα ότι δεν είναι και πολύ υψηλή η κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι ακριβώς από την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Αν θέλετε δηλαδή να μείνετε και λίγο προς τα πάνω, να πάτε και λίγο δεξιά στην πλάκα, πιείτε και ένα καφεδάκι, νομίζω ότι είναι τέλεια. Δεν ξέρω πού θα παρκάρετε όμως το αυτοκίνητό σας εκεί πέρα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά και αν θέλετε το παρκάρετε, τα πάρκινγκ εκεί πέρα γύρω-γύρω είναι λίγο τσιμπημένα. Πάμε τώρα. Α, έχουμε και την. Εδώ τι γίνεται. Κίνηση από την άλλη πλευρά. Γύρισε η κάμερα και βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Το βλέπετε άλλωστε. Με εξαίρεση τη Φιλελλήνων, τώρα δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Μια εικόνα την οποία δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αφήνουμε όμως το Σύνταγμα και πάμε να ανηφορήσουμε λίγο προς τα πάνω, πιο βόρεια. Συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης. Για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ζωντανή εικόνα. Αυτό το οποίο βλέπετε, η αριστερή πλευρά του δρόμου είναι τα οχήματα που κατευθύνονται προς τα βόρεια προάστια. Μαρούση, Κηφισιά και ούτω καθεξής. Η δεξιά πλευρά είναι η πλευρά όπου τα οχήματα πηγαίνουν προς την Αθήνα. Δεξιά πλευρά είναι το ψυχικό Φιλοθέη, αριστερά είναι το Χαλάνδρι. Σας τα λέω έτσι απλά και κατανοητά. Πάμε και στην κάμερα που βρίσκεται εδώ στα γραφεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας, στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, ακριβώς απ' έξω δηλαδή, να δούμε τι κίνηση έχει αυτή τη στιγμή. Εικόνα. Α, ωραία εικόνα, ωραία χρώματα. Δείτε εδώ ουρανός, τώρα μαύρη, λίγο μαυρίζει ουρανός. Αλλά κάπου φεύγουν τα σύννεφα και γίνεται αυτή η αντίθεση με το μπλε και το άσπρο από τα σύννεφα και το μαύρο και γίνεται πολύ ωραίο. Πάντως, βάσει τόσο το ρεζουμέ της υπόθεσης, δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση όπως μπορείτε να καταλάβετε στο συγκεκριμένο σημείο του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Λογικό άλλωστε, άρα αφήνουμε και το 17ο χιλιόμετρο και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τρέιλερ από μια ελληνική ταινία, ελληνική βεντέτα. Ελληνική Βεντέτα, κάπως έτσι θα ονομάζεται μια ταινία η οποία σχεδόν είναι έτοιμη και θα παρουσιαστεί, θα βγει στο διαδίκτυο. Γενικότερα η Ελληνική Βεντέτα, πάμε να δούμε το τρέιλερ, μια ταινία. Θα σας πω πάνω να το δούμε και θα σας πω τι ακριβώς είναι και έχει να κάνει και με το αυτοκίνητο. Να ξέρω που Βεντέτα είμαι μέσα. Να σας πω έτσι λίγο για να καταλάβετε. Δεν ξέρω τώρα αν μείνατε στην κυρία η οποία λαμβάνει μέρος. Να σας πω ποια είναι. Ελισάβετ Δαβλιατίδου. Είναι στάρ δυτικής Ελλάδος και αυτή η πρωταγωνιστή. Να σας πω όμως ότι πρωταγωνιστούν και συμμετέχουν στην Greek Vendetta, έτσι το ονομάζεται η ταινία, 4 κορυφαίοι Έλληνες οδηγοί και είδατε με διάφορα περίεργα οχήματα, με πάρα πολλά άλογα. Κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε γενικότερα στις μικρές οθόνες. Αποστόλης Παπαλεξόπουλος, Μίκης Καλογυράτος, Ηλίας Μικές και Τάκης Καϊτατζής, οι οποίοι αυτοί κάνουν και διάφορα επικίνδυνα τρίκ σε δημόσιους δρόμους, συγκεκριμένα στους δρόμους της Πάτρας. Για να περιμένουμε να δούμε την ταινία και να τη σχολιάσουμε. Συμμετέχει και στην ταινία ο Νίκος Παυλίδης, είναι ο γνωστός ισοπιστής, έτσι. Και γενικότερα περιμένουμε να δούμε για να πούμε και εμείς την γνώμη μας. Αφήνουμε τώρα την Greek Vendetta και έλεγα να πάμε από την Greek Vendetta να πάμε στη δημόσια τηλεόραση, γιατί ο Σονούμπο, που να είναι δηλαδή, θα ξεκινήσει μια καινούργια εκπομπή αυτοκινήτου και φυσικά θα πρέπει να την προβάλλουμε, διότι θα την παρουσιάσει ο Πάρης Ποντίκας. Και λέω Πάρης ο Ποντίκας γιατί με τον Πάρη τον Ποντίκα έχει τύχει πολλές φορές να συνεργαστούμε στο παρελθόν. Δεν σας το κρύβω ότι και η ονομασία BB της εκπομπής δεν είναι ονομασία Μπάι Σαριμπαλίδης, είναι ονομασία Μπάι Σαριμπαλίδης Ποντίκας από παλαιότερη εκπομπή. Τον έχουμε στην άλλη άκρη μας τηλεφωνικής γραμμής, θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Βασίλη. Τι έγινε?
Μπιπ, μπιπ. Μπιπ, μπιπ. Ναι, μπιπ, μπιπ. Έτσι, σωστά. Μπιπ, μπιπ. Να σου πω τώρα, μια που τον συζητάμε, πώς είχε βγει αυτή η ονομασία. Από τα πολλά ρκοναρίσματα μας είχαν σπάσει τα νεύρα, νομίζω, έτσι. Παλιά που είχε και κίνηση, ε. Θυμάσαι πώς το είχαμε κάνει. Πώς το είχαμε κάνει. Σκεφτεί με τους τίτλους. Αλλά περισσότερα θα θυμάται ο Σακάς. Και μπορεί να σου πει. Α, ο Νίκος Σακάς εδώ, ο τεχνικός διευθυντής. Ναι, αυτός θυμάται πολλά. Αυτός έχει περάσει και πολλά. Αυτό είναι το θέμα. Μαζί μας. Ένα απόγευμα και είχαμε φτιάξει τα πάντα, θυμάσαι. Ναι, ναι, θυμάμαι. Ωραία. Για πες μας τώρα, εδώ καταρχήν έχεις και τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή στο δημόσιο ραδιόφωνο κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ωραία, στις 2.30 με 3. 2.30 με 3. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάμε να πληροφορούμε τον κόσμο, επειδή έχουμε και τη φόρμουλα. Συγγνώμη, να πληροφορήσεις πες, ή να παραπληροφορείς, δεν άκουσα. Να πληροφορήσεις. Να πληροφορήσεις. Εντάξει, όλα μαζί. Με χιούμορ, έτσι. Μην ξεχνά. Παιδιά, ο Πάρης έχει πολύ χιούμορ. Να ξέρετε ότι ακούτε και γελάτε ταυτόχρονα, γιατί το γέλιο. Το γέλιο λείπει. Λοιπόν, κάθε Σάββατο και Κυριακή λοιπόν στο δημόσιο ραδιόφωνο έχω την εκπομπή, έχω την τιμή να κάνω αυτή την εκπομπή, τη ραδιοφωνική εκπομπή, με το μόνιμο όνομα Auto Club. Εκεί πέρα κάνουμε παρουσιάσεις νέων μοντέλων, ασχολούμαστε με θέματα ασφάλειας, ναι, και γενικότερα προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα εκτενόμενα γύρω από τον κόσμο της μηχανοκίνησης. Αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα. Ωραία, ωραία. Αυτά όσον αφορά το ραδιόφωνο. Τώρα όμως εδώ κάνουμε, μάλλον κάνεις και άλλο βήμα. Τι γίνεται, παίζουμε για τηλεόραση. Ναι, επειδή η εκπομπή άρεσε, η ραδιοφωνική, και εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι κάτι έχω συνεισφέρει και εγώ σε αυτό, ναι, αποφασίσαμε να κάνουμε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ένα δελτίο ειδήσεων γύρω από το χώρο του μηχανοκίνητου. Κάτι διαφορετικό δηλαδή, έτσι. Εντάξει, δεν θα το έλεγα διαφορετικό. Θα το έλεγα ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το κόνσεπτ της εκπομπής είναι ότι θα σχολιάζω μαζί με έναν επώνυμο καλεσμένο τα θέματα, τα διάφορα θέματα της εκπομπής, που θα είναι τα πάντα. Από μια ταξιδιωτική πρόταση, ένα... Χρειάζεται, Πάρη, τώρα να σου πω... Χρειάζεται νομίζω και το ταξίδι. Αν και τώρα όλοι λόγω οικονομικής κρίσης δεν έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε κάποιο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πολύ δύσκολα, και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση στην τιμή της βενζίνης, το να προτείνεις και διάφορα ταξιδιωτικά οικονομικά, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι μπορείς να βρεις ένα φθηνό ενοικιαζόμενο δωμάτιο, ένα φθηνό ξενοδοχείο, προσιτό τέλος πάντων, αλλά να είναι τόσο υψηλό το κόστος της βενζίνης, των μετακινήσεων και των διοδίων. Αυτό, ναι, ναι. Που, δηλαδή, να πληρώνεις λιγότερα στη διαμονή παρά στο κόστος δηλαδή, αυτό είναι φοβερό. Τα είπες όλα, νομίζω. Άρα θα πρέπει, ναι, είναι σημαντικό αυτό, λείπει και να βρεις και προσιτά πράγματα και κοντά. Στην Αθήνα, βέβαια, εντάξει, η δημόσια τηλεόραση πιάνει σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να βρεις σε σημεία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό που θα πρέπει να θίξεις, εμείς το έχουμε θίξει και πολλές φορές και νομίζω και παλαιότερα και μαζί, είναι το θέμα των διοδίων που είναι πάρα πολύ ακριβά. Και είναι και πολύ σταθμή των διοδίων, το γνωρίζεις. Σωστά. Δηλαδή το να πηγαίνεις πάνω χάρη να πάρει Θεσσαλονίκη και να πληρώνεις 30 ευρώ, 25-30 ευρώ μόνο για τα διόδια. Αυτό είναι εκνευριστικό. Συν τις βενζίνες. Συν τις βενζίνες. Εδώ όμως... Ναι, για πες. Εμένα, έτσι τώρα μια και είπες, έθιξε ένα θέμα το οποίο εμένα με πονάει. Γιατί όχι μόνο εσένα, όλο τον κόσμο. Δηλαδή πες μου, ένας που δεν πονάει. Εμείς με τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που πηγαίνουμε και αναγκαστικά πηγαίνουμε κάποια ταξίδια για να τα οδηγήσουμε και να τα δοκιμάσουμε, είναι και ο χρόνος, Βασίλη, που χάνεις στα διόδια. Ένα ρεπορτάζ που έχω κάνει και στην τηλεοπτική εκπομπή που είχα στο «Ό,τι κινείται», φαίνεται ότι σε μια καθημερινή, μια νορμάλη μέρα για να πας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ο χρόνος που χάνεις, σου λέω σε μια καθημερινή στα διόδια είναι από 18 μέχρι 20 λεπτά. Μόνο για να περιμένεις να πληρώσεις. Απίστευτο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα μία Κυριακή που έχει λίγο περισσότερη κίνηση. Δηλαδή, χάνεις για να πας στη Θεσσαλονίκη 20,5 ώρα σχεδόν. Σωστά. Αυτό είναι επικώς απαράδεκτο. Είναι ο αριθμός των διοδίων, είναι πάρα πολλά οι σταθμοί των διοδίων, νομίζω. Και είναι και πολλά τα χρήματα. Το να δίνεις 3 ευρώ και 2,5. Αυτό πραγματικά εγώ νομίζω ότι είναι ξεφθύλα. Καλό είναι να υπάρχουν τα διόδια, αλλά μέχρι ένα σημείο. Να υπάρχει ένα όριο. Εντάξει, ρε φίλε, να τα δώσεις τα λεφτά, αλλά και τι δρόμο σου παρέχουν, έτσι δεν είναι? Γιατί σε πολλά σημεία ο δρόμος κρύβει πολλές παγίδες. Έχει αρχίσει, έχουν αρχίσει όμως να φτιάχνουν ορισμένα σημεία. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον άθλιο πραγματικά δρόμο προς την Πάτρα. Αθηνοπάτρα. Αυτός δεν γίνεται να πληρώνεις διόδια
και να οδηγεί σε ένα δρόμο με κορίνες και σε ένα δρόμο όπου γίνονται συνεχώς ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα. Ο οδηγό τη Φόρμουλα 1 που είχε αρνηθεί να οδηγήσει. Α, ναι, ο Μάρκο Έμπερ, όσοι δεν το γνωρίζετε, πριν από 4-5 χρόνια, να σας πω λίγο το περιστατικό, στο θυμόστε, ήταν ο οδηγός της Red Bull Racing, όπου η Red Bull Racing είχε φέρει τότε το μονοθέσιο για να περάσει με αυτό το μονοθέσιο ο Μάρκ Έμπερ τη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο, που είναι αυτή η γέφυρα. Και ο άνθρωπος αρνήθηκε, ακούστε λιγάκι εδώ, αρνήθηκε να επιστρέψει από το δρόμο και τους είπε: στείλτε μου ελικόπτερο, γιατί εγώ από αυτόν τον δρόμο δεν ξαναγυρίζω. Απίστευτο. Να σημειώσουμε, να θυμίσουμε και άλλο ένα απίστευτο περιστατικό τότε. Ναι, ναι. Με τον τότε διευθυντή της αστυνομίας εκεί στην περιοχή, που κυνηγούσε τον Μάρκ Ουέμπερ, φίλες και φίλοι, να του βεβαιώσει κλίση η παράβαση, γιατί λέει πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα στη γέφυρα. τι γελάς, αυτή η πραγματικότητα τώρα. Εδώ παίρνουν τα μονοθέσια και κάνουν παντιλή και ανάμεσα σε κεντρικούς δρόμους. Τώρα μιλάμε από τη Μόσχα μέχρι όπου μπορεί να φανταστεί κανένας και δεν τους κάνει κανένας τίποτα. Και εδώ πέρα σε ένα κλειστό μέρος, όπως είχαν κλείσει τότε τη μισή γέφυρα, τον κυνηγούσε του βεβαίως κλείσει. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Ναι, μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Θυμίσω όμως και το άλλο. Μάλλον, για φαντάσου, ο οδηγός αυτός, ο Μαρκ Ουέμπερ, ο οποίος είναι ένας οδηγός ο οποίος ρισκάρει τη ζωή του, έτσι. Σίγουρα, όταν πηγαίνεις με 300-305 χιλιόμετρα την ώρα και στο όριο. Και δεν πήγε, αρνήθηκε. Δεν ήθελε να οδηγήσει στην Αθηνών Πατρών. Ναι. Αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει όλους, έτσι. Ποιος να προβληματίσει, εμάς προβλημάτισε που βγήκαμε και το είπαμε. Mm. Νομίζω ότι κανένας υπεύθυνος, κανένας, ακόμα και του ΤΕΟ, Ταμείου Εθνικής Οδοπίας, δεν υπάρχει ακόμα αυτό, υπάρχει. Γιατί υπάρχει. Δεν νομίζω να ευαισθητοποιήθηκε, δεν νομίζω να έχει βγάλει μια ανακοίνωση και να είπε κάτι. Δεν ξέρω αν τουλάχιστον εμένα στα αυτιά μου δεν έφτασε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έφτασε και στα δικά σου. Αν ευαισθητοποιήθηκε τότε κάποιος από το Υπουργείο Μεταφορών, από δεν ξέρω ποια εταιρεία διαχειρίζεται το δρόμο Αθηνών Πατρών, κάποιος τέλος πάντων να πει αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο. Ναι. Κανένας. Κανένας. Για πες τώρα, γιατί εμείς το πήγαμε αλλού. Λοιπόν, ναι, ξεφύγαμε. Πες τώρα για την τηλεοπτική. Παρατηθήκαμε. Λοιπόν, η εκπομπή Σούπα μαζί με ένα καλεσμένο επώνυμο κάθε φορά θα σχολιάζουμε τα θέματα της εκπομπής που θα είναι ποικίλης ύλης. Θα καλύπτουμε και αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα και ίσως και κάποια στραβά και ανάποδα των δρόμων. Χρειάζονται και αυτά τώρα. Συγγνώμη τώρα, ρε Πάρη. Δεν χρειάζονται στραβά και τα περίεργα. Σωστά. Όταν βλέπεις τώρα ότι ο άλλος παρκάρει το αυτοκίνητό του στη ράμπα που είναι για τους αναπήρους, αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε όλοι αρνητικά. Βέβαια. Όταν περνάει άλλος με κόκκινο το φανάρι, πρέπει να το σχολιάσουμε. Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Και όχι μόνο εμείς. Θα δίνουμε πολλές χρηστικές συμβουλές το πώς μπορεί κάποιος να επισκευάσει το αυτοκίνητό του φτηνά και μόνος του ίσως. Πώς μπορεί, τι κάνει το κταίο και κάθε πότε πρέπει να περνάει το κταίο. Χρηστικές συμβουλές. Χρηστικές συμβουλές. Χρηστικές καθημερινές, θα έλεγα. Χρηστικές καθημερινές, έτσι. Καθημερινές που απασχολούν τον κόσμο. Ναι, ναι. Ποια είναι, ίσως να κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των αυτοκινήτων, ποια είναι τα οικονομικά, πόλεις, ξέρω εγώ. Όπως παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, Πόρσε, Λαμπορκίνι, Φεράρι, έτσι. Τέτοια λες, Μακάρι. Πού, αυτά τα αυτοκίνητα έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν, ούτε να τα βλέπεις δεν υπάρχουν. Ούτε για αστείο. Επίσης, θα επιδιώξω τουλάχιστον να κάνω κάποιες συνεντεύξεις με τους ανθρώπους της κυβέρνησης, να δούμε τι θα γίνει με τα τεκμήρια, αν θα υπάρχουν για το και τα τέλη κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας, το φόρο πολυτελείας και κάποια έτσι, αλλά ό,τι εγώ λέω και κάνει συνέντευξη να τους κάνεις, μπορεί να σου πούνε άλλα σήμερα και μετά από μια εβδομάδα αλλάξουν, τι μια εβδομάδα, μετά από μια μέρα αλλάξουν γνώμη και να λένε άλλα. Εμείς θα προσπαθούμε. Δυστυχώς αυτό το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές. Και είναι αυτό το οποίο τονίζουμε, ότι δεν υπάρχει πλαίσιο γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου, που το αυτοκίνητο, η μοτοσυκλέτα, είναι προϊόν καθημερινότητας. Δεν είναι κάτι, δεν είναι πολυτέλεια. Πώς θα τους το δώσουμε να το καταλάβουν αυτό το πράγμα, ή να τους δώσουμε να καταλάβουν το εξής, το πιο απλό. Όταν αγοράζεις ένα προϊόν, είτε αυτό λέγεται υπολογιστής, είτε λέγεται κινητό, είτε αυτοκίνητο, πληρώνεις φόρο, δεν πληρώνεις φόρο. Σωστά. Αφού έχεις πληρώσει φόρο, πώς έρχεται μετά σου λέει ξαναπληρώνει και άλλο φόρο. Αν θες να σχολιάσουμε λίγο το φόρο πολυτελείας, είναι για τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν γίνει εισαγωγή από το εξωτερικό. Τα οποία φορολογούνται, ναι. Φορολογήθηκαν μία φορά όταν ήρθαν ως μεταχειρισμένα, πληρώντας το 17-20%. Ναι. Συγκεκριμένα εγώ για το δικό μου αυτοκίνητο είχα πληρώσει αυτά τα λεφτά. Και το αυτοκίνητό μου είναι το 2002 και τώρα αναγκάζομαι να πληρώσω φόρο πολυτελείας. Γιατί το αναγνωρίζει, όχι την ημέρα που βγήκε στους δρόμους το 2002.
τη μέρα που το έφερε στην Ελλάδα. Εισαγωγή στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο του 1930 και το έφερε στην Ελλάδα. Στο αναγνωρίζει. Το 2000, σου λέω ότι είναι το 2000. Είναι σωστό αυτό. Είναι κάποια, ας πούμε, πράγματα. Εντάξει. Άλλο πράγμα που έτσι σε εμάς, στους ανθρώπους του αυτοκινήτου, τα βλέπουμε καθημερινά. Ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει 60-70 χιλιάδες ευρώ, αντίστοιχο, επειδή συμβαίνει να είναι 2.000 κυβικά, τα ξέρεις πολύ καλά, δεν ναι, ναι, ναι. Σε ονόματα και μάρκες. Μα δεν μας νοιάζουν τα ονόματα, μας ενδιαφέρει η κίνηση, δηλαδή να πηγαίνουμε με τη λογική, μία απλή λογική. Ή τώρα που έχουν απαξιωθεί τελείως τα μεγάλα σε κυβισμό αυτοκίνητα, για ποιο λόγο είσαι να καλείσαι να πληρώσεις φόρο πολυτελεία. Και αναδρομικό φόρο πολυτελείας. Εδώ πάρει καλούνται ο κόσμος, ο οποίος το 2012 έχασε τη δουλειά του ένας. Κάποια έχασε τη δουλειά του και είχαν ένα αυτοκίνητο. Αναγκάστηκαν όχι να πουλήσουν, να ξεκαθαρίσουμε, να σκοτώσουν, μου επιτρέπετε την έκφραση αυτή φίλες και φίλοι, το αυτοκίνητό τους. Ένα αμάξι που είχε δηλαδή 15.000 ευρώ, άλλος το πούλησε 3.500, γιατί δεν είχε να φάει, απλά να το πω, και το ξεφορτώθηκε. Και ενώ το πούλησε, δεν το έχει, έρχεται τώρα το κράτος και του λέει: εσύ που είχες το αμάξι, ναι, ναι, που άλλος τώρα δεν έχει δουλειά, δεν έχει να φάει, το δεν μου πληρώνεις και ένα φόρο. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι η αγορά του αυτοκινήτου και των ακινήτων γενικότερα, γιατί εκεί προσπαθήσαν να πιάσουν την φοροδιαφυγή. Εντάξει, αυτοκίνητο. Και δικαιολογώ το πράγμα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πλήρωναν στην εφορία αυτά που έπρεπε να πληρώνουν. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά. Να είσαι μισθωτός στους μισθωτούς ή μισθωτοί που δεν μπορούν να κλέψουν. Έπρεπε να έχουν εξαιρεθεί από αυτό το μέτρο. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Έτσι λέει η κοινή λογική. Τώρα... Μα στην Ελλάδα, άμα πληρώνεις κουτός. Αν δεν πληρώνεις και προσπαθείς να μου λοχτά λίγο από εδώ δεξιά να ξεφεύγεις, τότε ξαναπληρώνεις. Μα έπρεπε να έχουν δοθεί. Πάρει, μιλάμε τώρα για φόρο πολυτελείας και μιλάμε για τέλη κυκλοφορίας πολύ υψηλά. Mm. Αυτά γιατί γίνονται, γιατί υπάρχουν, γιατί το κράτος θέλει να εισπράξει κάποια χρήματα. Σωστά, εγώ σου λέω 100, 200, 300 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Έτσι, τυχαία τα νούμερα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να εισπράξει τα τριπλάσια, ακούστε τώρα εδώ, τα τριπλάσια, αν αυτοί που έχουν αυτοκίνητο ήταν νόμιμοι. Δηλαδή είχαν περάσει κταίο, ακούστε τώρα, κταίο, ή είχαν ασφαλίσει το αυτοκίνητό τους. Αν δηλαδή γινόντουσαν αυτά, το κράτος έχει εισπράξει τα τριπλάσια χρήματα από τα να τα παίρνει τα χρήματα από αυτούς που ούτως ή άλλως πληρώνουν. Είναι αυτό θέμα... είναι το περίεργο της υπόθεσης. Mm. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Δεν γίνεται. Είναι και άλλο θέμα που μπορούσε να έχει λύσει. Άμα βρεις εσύ κάτι που γίνεται τόσα χρόνια, ναι, όλο θα και τελευταία στιγμή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όπως έγινε και πέρυσι. Βασίλη, έλα. Το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί. Εντάξει, τον 21ο αιώνα, ας πούμε, έτσι είμαστε στα κομπιούτερ και τέτοια. Είναι αυτό με το ΦΠΑ. Που λέει δεν έχει αποδώσει ΦΠΑ, δεν έχει κάνει. Για ποιο λόγο δεν είναι online, ούτε αν είσαι... Ναι, και να γίνονται όλα αυτόματα, εντάξει, τώρα... Ναι, όχι, γιατί δεν είναι κοινή λογική αυτό. Κάτι παίζει τότε. Καλά, εντάξει, τώρα εμείς το πήγαμε αλλού. Άλλο πήγε τώρα η συζήτηση. Μα ναι, αλλά όμως... Δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Είναι απλή συζήτηση αυτή που κάνουμε, έτσι. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε με τον Μπάρη είναι πολύ απλή. Αλλά δεν ξέρουμε και αναρωτιόμαστε γιατί την έχουν κάνει τόσο πολύπλοκη. Δηλαδή, λίγο έτσι, λίγο από εδώ, από ένα στενό να στρίψουμε, κάτσε να πάει. Σαν να πηγαίνεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όχι μέσω Ιωαννίνων, μέσω Μαδρίτης. Τόσο πολύ. Έτσι. Ίσως είναι και φτηνότερα να πας μέσω Μαδρίτης. Ναι. Γιατί και αυτό είναι καλό να το λέμε. Πόσο στοιχίζει το να πετάξεις μέσα στην Ελλάδα ή να πας με καράβι. Εντάξει, άμα ψαχτείς σε αεροπορικά, βρίσκεις πολύ φθηνά εισιτήρια. Όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά, εκεί νομίζω δεν βρίσκεις. Είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά. Ναι. Δεν είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο μεγάλο. Είναι ωραίο για ρεπορτάζ. Μεγάλο για θέμα. Ποιο λόγο. Μεγάλο. Πότε ξεκινάς τώρα, για πες μας, αυτά, πότε ξεκινάς. Πότε ξεκινάει η εκπομπή, τηλεοπτική. Βρισκόμαστε τώρα στο. Πιστεύω ότι εξαρτάται βασικά από μένα να δω πότε θα είμαι έτοιμος. Ψυχολογικά. Όχι ψυχολογικά. Έχουμε κάνει τα γυρίσματά μας. Τις επόμενες εβδομάδες θα. Το Νοέμβριο δηλαδή. Νοέμβριο, έτσι. Νοέμβριο. Άντε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Λοιπόν. Εδώ να είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε φίλες και φίλοι και καλή επιτυχία στον Μπάρη Ποντίκα. Αλλά επειδή πέρασε η ώρα, λέμε εδώ, πέρασε η ώρα. Πάμε λίγο να αρρωστήσουμε. Γιατί δεν ξέρω, μου ανήκει η διάθεση. Πάμε να δούμε λίγο drift. Drift. Οδήγηση με το πλάι, μια τελείως διαφορετική οδήγηση με το πλάι σε ένα γκαράζ. Για πάμε να δούμε τι είναι αυτό.
Σας άρεσε? Πολύ ωραίο. Ήτανε λίγο... Μην το επιχειρήσετε τώρα. Πάτε σε κάποιο πάρκινγκ και αρχίζετε και εσείς να πηγαίνετε με το πλάι. Ωραίες εικόνες, αλλά αυτά τα κάνουν μόνο επαγγελματίες οδηγοί. Αν θέλετε τώρα να ξεσπάσετε, έχετε ένα αυτοκίνητο ρε παιδί μου, θέλετε να του βγάλετε τα μάτια, να πατήσετε τέρμα το γκάζι. Μπορείτε να το κάνετε και αυτό και εσείς. Όχι στο δρόμο, να κάνετε κόντρες στα φανάρια, να ξέρετε ότι συχνά πυκνά διοργανώνονται έτσι κάποια track days, έτσι λέγονται σε διάφορες πίστες ανά την Ελλάδα, και μπορεί ο καθένας το αυτοκίνητο του να πάει και να οδηγήσει τέρμα γκάζι. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Beep Beep έφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Εσείς όμως τι κάνετε, μένετε εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, γιατί ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Κατερίνα Νίνιου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια και χαρά.